Σεβασμιότατοι Άγιοι Πατέρες, Άγιε Καθηγούμενε, Άγιο Καθηγούμενε της Μνήμης Πουρουσού, ευλαβέστατοι ιερείς, διάκονοι, μοναχοί, ελογιμότατοι κύριε καθηγητέ, αγαπητοί σύνεδροι, θεωρώ σκόπιμο σε αυτή τη συνεδρία, στην οποία αναξίως ο Άγιος Καθηγούμενος με έβαλε να προεδρεύσω, να απευθύνω δύο λόγια αγάπης πριν ξεκινήσω να δώσω το λόγο στους εντυμολογιωτάτους κυρίους συγητάς, με σκοπό να ωφελήσουμε, μια και το σύνθημα πάντοτε είναι το ωφελού ή ωφέλη. Δηλαδή, ή να ωφελούμε με τη συμπεριφορά μας τους άλλους ή να ωφελούμεθα από τους άλλους. Όχι ότι το συνέδριο δεν είναι ωφέλιμο, αλλά και λίγα αποστάγματα, έτσι, προβληματισμού και αναλύσεως σκέψεων προσωπικών, ίσως να ωφελήσουν όλους μας. Θα σας απασχολήσω λιγάκι με το θέμα του χρόνου, μια και ο τίτλος του συνεδρίου μας είναι «Η Μονή του Προφήτου Ηλίου, χθες, σήμερα και αύριο, με την ευκαιρία των 300 χρόνων από τη ιδρύσεώς της». Ο χρόνος της ζωής μας, αγαπητοί μου, είναι άπιαστος. Κυλάει σαν ποτάμι ορμητικό και στο πέρασμά του παρασύρει τις χαρές και τις λύπες μας. Μέχρι να ξημερώσει, βλέπουμε τον ήλιο να μεσουρανεί και πάλι να δει, χωρίς να μπορούμε να το σταματήσουμε, να το συγκρατήσουμε, για να απολαύσουμε τις ευχάριστες στιγμές του, τις μοναδικές και ανεπανάληπτες στιγμές του σήμερα, που ήδη έγινε παρελθόν, έγινε χθες. Ως ανθρώπινο κατασκεύασμα ο χρόνος δεν έχει καμιά σχέση με τον άχρονο Θεό μας, αφού, όπως λέει και ο ποιητής, ο αιώνας είναι στιγμή του Θεού. Όλοι μας απορούμε βλέποντας το χρόνο να μας στιγματίζει και προβληματιζόμαστε για την ταχύτητά του. Το παρελθόν συνεχώς μεγαλώνει. Το παρόν μένει άπιαστο. Το μέλλον γίνεται παρόν και παρελθόν σε κλάσματα δευτερολέπτου. Τρέχουμε άρα για να κατακτήσουμε τη ζωή ή να φύγουμε από τη ζωή. Και ποια ζωή ζητούμε να κατακτήσουμε? Την πρόσκαιρη, αυτή που κυλά σαν το ρεύμα του ποταμού, ή την άρευστη, την αιώνια, αυτή για την οποία μας έπλασε ο Δημιουργός μας? Ασφαλώς, το ερώτημα δεν στέκει. Μία είναι η ζωή. Η ζωή κοντά στο Χριστό, αυτόν που είναι η όντως ζωή. Και αν το χρόνο της πρόσκαιρης ζωής μας τον εκμεταλλευτούμε για απόκτηση της κατά Θεόν αρετής και σοφίας, τότε η χαρά μας θα είναι ανυπέρβλητη, γιατί θα έχουμε επιτύχει το εφετό, την ένωσή μας με τον άχρονο Θεάνθρωπο Ιησού. Όμως, το κύλισμα του χρόνου προκαλεί θλίψη βαθύτατη. Θλίψη για δύο λόγους. Πρώτα, γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε σωστά το χρόνο που μας αξίωσε ο Θεός να ζήσουμε, και δεύτερο, γιατί οι καλές στιγμές του δεν επαναλαμβάνονται. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, να λησμονούμε ότι η αξιοποίηση του χρόνου παραμονής μας επάνω στη γη είναι η αφετηρία του τελικού στόχου της ζωής μας, που είναι τα χριστιανικά τέλη και η καλή απολογία ενώπιον του Δικαιοκρίτου Κυρίου. Ο χρόνος μας αυτός είναι περιορισμένος και τελειώνει σύντομα. Αποτελεί λοιπόν θανάσιμο αμάρτημα η μη σωστή αξιοποίησή του. Αμάρτημα που δεικνύει αχαριστία μπροστά στο μεγάλο δώρο προς τον καθένα μας του Θεού μας, ο οποίος μας προτρέπει με το στόμα του Αποστόλου των Εθνών. Βλέπετε πώς ακριβώς περιπατείτε, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών ότι ημέρε πονηρέει συν. Να αξιοποιούμε δηλαδή το χρόνο μας με αγάπη προς τον πλησίον, με δικαιοσύνη, με σοφροσύνη, με αδιάλειπτη προσευχή προς τον άχρονο Δημιουργό και Κυρίαρχο των καρδιών μας. Το τρίπτυχο του χρόνου μας ας είναι πάντοτε έμβλημά μας στην επίγεια πορεία μας. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Που σημαίνει ότι πάντοτε οφείλουμε να παρουσιαζόμαστε χαρούμενοι με εσωτερική χαρά, ανίποτη από τη ζωντανή παρουσία του Χριστού στη ζωή μας. Συνεπώς,
να προσευχόμαστε για να μας επισκιάζει η χάρη του Κυρίου μας και να καθοδηγεί τα βήματά μας προς έργα σωτηριώδη και για κάθε δωρεά του δωρεοδότη Κυρίου μας που μας ξημερώνει ζωντανούς, μας δίνει τον άρτο τον επιούσιο, μας χαρίζει υγεία και δύναμη και μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε τα αγαθά της δημιουργίας Του, να Τον ευχαριστούμε ακατάπαυστα. Όσιος γέροντας Ιωάννης ο Δομβοήτης, ο φιλόσοφος και θεολόγος της οικονομίας του χρόνου της ζωής μας, εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι μία φορά μοναχα ζούμε και ότι τα έργα μας γράφονται στις δέλτους του ουρανού, στο ποίημά του που έχει δημοσιευθεί σε ένα βιβλίο με τίτλο «Τα ποίηματα του καλόγερου». Άπαξ μόνον είναι ο τίτλος. «Θα διέλθω άπαξ μόνον φεφ του βίου την οδόν και ας προσέχω πάντα χρόνον παν μου βήματον ποδών και από τη ζωή την άλλη εις τη γη δεν θα έρθω πάλι. Κι έχω ήδη προχωρήσει, τρέχω όσο και ο καιρός και ποιος ξέρει αν θα αργήσει τέρμα να φανεί εμπρός και από τη ζωή την άλλη εις τη γη δεν θα έρθω πάλι. Κάθε ένας όπου πράττει θείο ή ουτιδανό, ανεξίτηλος χαράτη σμίλη εις των ουρανών. Στου ουρανού τα υπερώα, των ψυχών ειν τα μητρώα». Αδελφοί μου, ο χρόνος τρέχει, όλα παρέρχονται και σβήνουν. Ένας μόνο μένει στους αιώνες, ο Χριστός μας και μαζί Του ο ποιόν το θέλημα Αυτού. Ο χρόνος κυλάει, αλλά αφήνει πίσω τα σημάδια Του. Ο χρόνος, προσέχτε, και μας μεγαλώνει και μας μικραίνει. Όσο αυξάνονται τα χρόνια της γήινης ζωής μας, τόσο φθήνει ο χρόνος που μας χωρίζει από την αιωνιότητα. Ο χρόνος και μας φθείρει και μας ανακαινίζει. Φθορά είναι το γύρας, οι ασθένειες, η πόνη. Ανακαίνιση, η μετάνοια, η πνευματική ωριμότητα, για την οποία ο Απόστολος Παύλος γράφει «Ή και ο έξω ημών άνθρωπος διαφθείρεται, ο έσωθεν ανακαινούται ημέρα τη ημέρα». Γι' αυτό επιγραμματικά ας τονίσουμε ότι το χθες, όσο επαχθές κι αν είναι, ο Χριστός το αλλάζει. Το σήμερα, όσο αγχώδες κι αν είναι και δύσκολο και έμπονο, ο Χριστός το μεταποιεί σε αγώνα ωραίο, σε ζυγό Χριστό και ελαφρύ. Το αύριο, όσο θολό κι αν είναι, το μετατρέπει Αυτός σε ελπιδοφόρο. Αυτός που για 300 τώρα χρόνια συντηρεί την πνευματική κυψέλη της θύρας, τη μονή του προφήτου Ηλιού, δυναμική, με ισχύ αιώνια, για να γλυκαίνει και αυτούς που γεύονται το μέλι της μοναδικής πολιτείας, της αφιερώσεως δηλαδή της ζωής του στον Κύριό μας, αλλά και όλους τους προσκυνητές που ζητούν να τριγύσουν το μέλι της αρετής από τα χείλη των ασκουμένων πατέρων και να γλυκάνουν τον πικρό από τις καθημερινές θλίψεις λαρικά τους. Το ιστορικό χθες της μονής ταυτίζεται με το σήμερα που στηρίζεται στη σωτηριώδη προτροπή του Κυρίου μας «αγωνίζεστε». Θυμόσαστε, είναι το σύνθημα, είναι το μήνυμα που είπε ο Κύριός μας στους μαθητές του ανεβαίνοντας προς τα Ιεροσόλυμα όταν εκείνοι τον ερώτησαν «Κύριε, οι πολλοί οι σωζόμενοι, θα είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θα σωθούν». Και εκείνος δεν είπε ούτε πολλοί ούτε λίγοι. Χαμογέλασε και τους είπε «αγωνίζεστε». Το σύνθημα το οποίο πρέπει να είναι και σύνθημα δικό μας. Και το σύνθημα το οποίο δημιουργεί το ελπιδοφόρο αύριο με τον αένα πόθο σωτηρίας των ψυχών και της διασώσεως της Ιεράς Παρακαταθήκης των προηγουμένων γενεών, αυτών που μόχθησαν για να δημιουργήσουν ό,τι εμείς μπορούμε σήμερα να απολαμβάνουμε. Στην οικοδομική λάσπη του κτισίματος αυτού του αύριο της μονής του προφήτου Ηλιού έχουν πολύ συμβάλει τα δάκρυα και οι ευλογημένοι υδρότες της σημερινής μοναστικής αδελφότητος με ηγήτορα τον ακάματο οραματιστή γέροντα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Δαμασκηνό Γαβαλά. Από τον υδρότα του και εμείς σήμερα βλέπουμε ότι χτίστηκε και αυτό το θεολογικό συνέδριο.